Εντάξει, το μαγαζί χρειάζεται μια ενημέρωση και γενικότερα και ο κόσμος χρειάζεται μια ενημέρωση. Σχεδιάζουμε διάφορες προσπάθειες να βάλουμε και αυτοκόλλητα όπως έχει Visa στο μαγαζί, ότι δέχομαι την κάρτα αποδείξεων. Να στείλουμε επιστολές στα καταστήματα. Στα περισσότερα πια έχει γίνει ενημέρωση των POS που κάνουν, μπορείς να περάσεις την κάρτα αποδείξεων. Πόσες έχουν ευδοθεί σε κόσμο? Σε κόσμο έχουμε λίγο πάνω από 50.000. Δεν είναι μεγάλο το ποσό. Αυτό που έχουμε δει είναι στη χρήση μια μεγάλη αύξηση. Δηλαδή στις 10 πρώτες μέρες του 2012 χρησιμοποιήθηκε όσο το 2011, 3 μήνες και. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος έχει αρχίσει και τη χρησιμοποιεί και κυρίως ότι έχει γίνει ενημέρωση. Το πρόβλημα ως τώρα, και δεν μπορούσαμε να βγούμε επικοινωνιακά, είναι ότι οι τράπεζες δεν είχαν να ενημερώσει σημαντικό βαθμό των μηχανημάτων. Τώρα πια το 80, άνω το 80, κοντά στο 90% των μηχανημάτων είναι ενεργοποιημένα. Συνεπώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε και να πούμε στον κόσμο ότι είναι μια απλή διαδικασία. Τους βοηθάει να μην χρειάζεται να κρατάνε τις αποδείξεις που λέγαμε και φωνάζετε κι εσείς στα κουτιά και τι θα κάνουμε και σβήνονται. Σβήνουνε, χαλάνε όλα αυτά. Οι αποδείξεις αυτές από τη στιγμή που τις περάσετε και τις δείτε κιόλας για να σιγουρευτείτε ότι υπάρχουν στο site μας οι αποδείξεις σας, γιατί μπορείτε να δείτε μία-μία τις αποδείξεις σας να ξέρετε τι έχετε. Yeah. Βεβαίως. Είναι... Μπαίνεις με το νούμερό σου και βλέπεις αποδείξεις. Μπαίνεις με το αφημί σου, βεβαίως. Βλέπεις αποδείξεις σου, ξέρεις πόσο έχεις. Βοηθάει δηλαδή τον κόσμο. Πόσο έχεις. Άρα λοιπόν μπορεί να πηγαίνει ο κόσμος στην τράπεζα και να λέει μια φοροκάρτα θέλω. Ακριβώς. Δεν ζητάει τίποτα. Είναι ανώνυμη, δεν ζητάει τίποτα. Συγγνώμη, δεν ξέρει. Είναι υποχρεωμένο το μαγαζί να την περάσει. Το μαγαζί έχει υποχρέωση να την πάρει εφόσον τη δώσει και εφόσον έχει τα τεχνικά μέσα. Δηλαδή αν δεν μπορεί. Αν δεν έχει το μηχάνημα. Το μηχάνημα για τις πιστωτικές κάρτες. Το μόνο που έχει να κάνει είναι περνάει την κάρτα ο καταστηματάρχης. Ακόμα δεν έχει ενεργοποιηθεί το μηχάνημα, θα του βγάλει μη αποδεκτή κάρτα, ότι δεν την ξέρει. Αν όμως έχει ενεργοποιηθεί, του λέει δώσε το ποσό, βάζει, πατάει enter και βγαίνει μια αποδειξούλα όπως στις πιστωτικές που λέει όμως Υπουργείο Οικονομικών. Ναι. Στη δίνει και ξέρεις ότι περάστηκε η αποδειξή. Μετά, δύο ερωτήσεις θέλω να σου κάνω, κυρία Θεοχάρη. Εγώ είχα πάρει μια κάρτα από μια τράπεζα την πέρυσι, αλλά δεν την έχω ενεργοποιήσει. Την έχουμε στο πορτοφόλι μου. Αυτό μπορώ να την ενεργοποιήσω τώρα? Κανένα πρόβλημα. Πώς, στέλνοντας ένα μήνυμα? Είτε με το SMS υπάρχει διαδικασία που στέλνουμε το μήνυμα, είτε πάτε στο site μας που είναι γραμμένο πάνω στην κάρτα. Ναι. Έχει το URL, το γράφετε και δίνετε το αφημί σας και συνδέετε και τον αριθμό της κάρτας. Συνδέετε δηλαδή τον αριθμό. Μετά μπορώ να μπαίνω μέσα να βλέπω. Στο ίδιο σημείο εκεί που λέει η κάρτα. Αφού ειδικούς κωδικούς. Όχι, κωδικοί του TaxisNet. Του TaxisNet κωδικοί. Αυτοί που έχουμε, αν έχουμε πάρει. Αυτοί που έχετε και τα λοιπά. Όποιος δεν έχει, τους δείχνει. Και έτσι θα μου δείχνει συγκεντρωτικά των ποσών. Ακριβώς. Και συγκεντρωτικά και αναλυτικά. Ναι, αν γίνει καμία κατασκοπία από καμία σύζυγο να δει, ας πούμε, τι έχεις ψωνίσει και τι έχεις κάνει. Άμα θες να πάρεις τώρα εσόρουχα γυναικεία, δώσε μετρητά. Γιατί δεν είπε κανείς ότι παίρνω εσόρουχα γυναικεία. Ναι, ωραία, όποιος. Μετρητά θα δώσεις έτσι κι αλλιώς. Δεν έχει σημασία. Μην δώσεις την κάρτα. Για σένα έχω αγωνία περισσότερο. Έστειλε, ας πούμε, μια ανθοδέσμη κάπου. Ναι. Αν μην μπει κάποιος άλλος. Η γνωστή ανθοδέσμη. Θα το δει. Νομίζω ότι είναι παροιμιώδης. Θα το δει. Θα το δει αυτό κάποιος κατάσκοπος μέσα. Δεν θα δει τι κάνουμε. Βλέπει το αφημί της επιχείρησης. Ούτε τα ξενοδοχεία βλέπει. Κύριε Θεοχάρη, να σας πω κάτι.